Λοιπόν, για, έλεγα, για πάμε, να ξεκινήσουμε λοιπόν. σιγά σιγά, γιατί έχει πολλά και ενδιαφέροντα η σημερινή ημέρα. Θα τα διαχειριστούμε μέχρι τι 10 παρέα. Η καθημερινή λοιπόν μαζικέ τακτοποιήσει στον Αγιαλό. Θυμάσαι που το συζητούσαμε χθε, τι αλλαγέ που έρχονται. Εδώ δεν μα έλεγε, Ρε Μαρία, η κυβέρνηση αυτή ότι μετά το μάτι θα αρχίσει τα γκρεμίσματα στον Αγιαλό και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο και δεν θα επιτρέψετε τι καταστάσει. Τώρα νομιμοποιεί όλε αυτέ τι κατασκευέ, Μαρία, τι αυθαίρετε και πάει στην πραγματικότητα πιο μέσα τον Αιγαίο. Σου λέει δεν είναι ο Αιγαίο εκεί που ορίζονταν παλιότερα. είναι παραμέσα. Ότι ξεχνά μάλλον ότι έχουμε εκλογέ. Καθόλου δεν να... το ξεχνάω. Αλλά δεν περίμενα και τέτοια εξέλιξη, Δε Μαρία. Ευνοϊκέ, κοιτάξτε εδώ διαδρομέ. Σε διατάξεις. λίγο θα χτίζουμε και στην Ακρόπολη. Για του παρανομούντε προβλέπει το νομοσχέδιο λοιπόν για τα αυτέρ. αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ. Τώρα, μεγαλοφιλέτε, έναρξη επιχείρηση με εγγύηση στην εφορία. Εγγύηση ύψου 15.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν για να κάνουν έναρξη επαγγελματική. Οσοι είχαν παλαιότερα πτωχεύσει. Μάλιστα. Ε, για τη συνέχεια, σοβαρά επεισόδια με μετανάστες στα διαβατά. Είδαμε τι έγινε χθε. Κοιτάξτε εδώ εικόνε με ανθρώπου, οικογένειε και μικρά παιδιά ε, που έμαθαν ότι μπορούσαν ενδεχομένω από ένα σημείο να περάσουν τα σύνορα. Το αποτέλεσμα ήταν ε, συμπλοκέ, όπω είδαμε εδώ, με τι αστυνομικέ δυνάμει. Βλέπει τι λέει εδώ, Μαρία, για το άτμισμα. Ναι, βεβαίω. Για διάβασα εκεί τι λέει. Πιθανόν προκαλεί σπασμού. Το άτμισμα και η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων ενδεχομένω. Μην με κοιτάτε εδώ, ηλια. Να προκαλούν σπασμού. Ο Αμερικανικό λοιπόν Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων μελετά τι περίπου 30 αναφορέ τέτοιων επεισοδίων προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο. Ο επικεφαλή μάλιστα εξέφρασε έκδηλη ανησυχία για τι βλαβερέ συνέπειε του ατμίσματο, αναγνωρίζοντα ταυτόχρονα πω βοηθάει κάποιου καπνιστέ να απεξαρτηθούν από το τσιγάρο. Είναι, αλλά Αν να απεξαρτηθεί από το τσιγάρο και να έχει μετά άλλα προβλήματα, τι νόημα δεν ξέρω τι νόημα έχει. Πάμε λοιπόν. να δούμε τι λέει η Αυγή σήμερα. Να πω δεν εξυπηρετεί τα δάνεια τη η Νέα Δημοκρατία. Αποκαλυπτικό ντοκουμέντο για τα γαλάζια θαλασσοδάνεια. Το δάνειο του 2010 που δεν εξοφλήθηκε ποτέ, η ευνοϊκή ρυθμίση του 2018 με δόση 5.530 ευρώ το μήνα, στα 279 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκε το 2018 η οφειλή τη Νέα Δημοκρατία για τα δάνεια τη κλπ. Και αναφέρεται και στα όσα μα είπε η κυρία Ζαχαράκη χθε εδώ, η εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, για το δάνειο. Θα διαχειριστούμε την εθνική οικονομία όπω τα δάνεια τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν από εδώ. Αύριο συνάντηση για την προοδευτική συμμαχία Ελλάδα και Ευρώπη στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου με τον κύριο Τσίπρα. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη τώρα. Μάχη ελπίδα και προοπτική για συνδικάτα στα χέρια των εργατών. Το θέμα τη Ρόδου, βεβαίω, όσα έγιναν στη Ρόδο, έχει και εικόνε εδώ από την Αθήνα. Ομοσπονδία, ε, Ομοσπονδίε, εργατικά κέντρα, συνδικάτα έδωσαν απάντηση στην προσπάθεια των εργατοπατέρων να στήσουν κάλπη με νόθου και εργοδότε απαιτώντα συνέδριο εργατών. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι τα μέλη του ΠΑΜΕ παραμένουν εκεί, αυτέ οι ομάδε. Όχι μέσα, αλλά παρακολουθούν, γιατί λένε ότι ανα στιγμή μπορεί όντω να στηθούν κάλπε και να ξεκινήσει η διαδικασία. Χαλάσουν και το ξενοδοχείο Άρα, του φίλου μου, του Καμπουράκη, <laughs> του Αντώνη και το Ρόδο Παλά, που είναι και υποψήφιο δήμαρχο στη Ρόδο και του εύχομαι και καλή επιτυχία, Αντώνη. Να σε καλά. Αυτά από το Ρίζος Πάστη. Πάμε στα νέα. Ξέπλημα με αγορέ ακινήτων. Τι άλλο ερευνούσε το στέλεχο τη αρχή πριν απομακρυνθεί για το πετσί τη Γκέιτ, μιλάμε όπω το αναφέρει η εδώ. Με απομακρύνεται σε μια στιγμή που χειριζόμουν αγοροπολισίε ακινήτων και εισρωή χρημάτων αποκαλύψει την επιστολή παρέτησή του. Αυτό το στέλεχο, όπω είπαμε, που θα καταθέσει στην Ανώτατη Επιτροπή. Τώρα, πόση σύνταξη θα πάρετε με διαδοχική ασφάλιση, πώ υπολογίζεται, οδηγό με παραδείγματα κλπ. Μητσοτάκη, χθε στην Ελιστάη, εγώ δεν θέλω να τελειώσω κανέναν. Μια φράση από τη συνέντευξή του, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία ζητεί εκλογέ ακόμη και αύριο. Και είπε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κοίταξα, αναφέρθηκε μια ακόμη φορά στη θέση που έχει εκφράσει για την ανταλλαγή των συντάξεων, όπως είπε, με το Σκοπιανό, είπε ότι α, αυτή είναι η θέση του Λέει, και το δεν πιστεύει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Κοίτα, στην πολιτική αυτό το έχει πει ο Κωνσταντίνο Καραμάνη. Υπάρχουν πράγματα ναι. που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Ε, θα το και το τα δύο υπάρχουν. Αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον η αναφορά. Στη Ριζέικα, για τον ταξίδι με τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρέτηση με βαριέ κατηγορίε του επικεφαλή. Από τα νέα πάμε στο Έθνος. Τσίπρας καλή ράμα. Μετά την επίσκεψη στα Σκόπια, αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός να διευθετήσει τις εκκρεμότητες με την Αλβανία. Αυστηρή προειδοποίηση προ τα του Ράμα. Του νονού τώρα. Ε, τι είναι αυτό, τι δαχτυλίζει. Σε πείραξη τώρα το δαχτυλίζεται του τουράμα. Ό, δεν με, 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 με πειράζει τίποτα. <laughs> <einzelnen> Απλώ <ας> ρωτάω. Αυστηρή προειδοποίηση προ τα τύρανα για την προστασία των περιουσιών τη ελληνική μειονότητα. Θυμάσαι τον κύριο Κοντζιά, πριν αποχωρήσει από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών που έχει πει τώρα που έχουμε πάρει φόρα να λύσουμε και το αλβανικό. Σιγά όμω, με το μαλακό παιδιά. Να κάσουμε και τίποτα άλλο, δεν ξέρω. Ένα-ένα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 120 δόσει στα μυστικά τη ρύθμιση για εφορία και ταμεία. Οι προποθέσει και τα κριτήρια ένταξη για φορολογουμένου, επαγγελματίε και αγρότε. Γκάλο Μάρμπι είχαμε χθε για το ΣΤΑΡ, προβάδισμα 9 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία και 8, κάτι για τι ευρωκάλπε. Πουλούσαν προστασία σε λαϊκέ αγορέ οι άλλοι εδώ. Η Ελλάδα συνέλαβε συμμορία 20 ατόμων που έκαναν αυτή την πίσνα. Και στι ευρωεκλογέ οι πολίτε την αψηφίσουν για την επόμενη μέρα τη χώρα από τη συνέντευξη Μιτσοτάκη. Αυτό που λε με τι λαϊκέ αγορέ είναι φοβερό. Μεγάλο για θέμα, για καλή θέση πάγκου. Ε, τι άλλο, βέβαια. Τα έκαναν όλα αυτά. Ναι, Ναι, σωστά. Πάμε στο φιλελεύθερο. Η διαφθορά στο πετσίτης. Από το πετσίτης, Μανώλη πετσίτης. Θυμάσαι πετσίτις. που το είπαμε χθε Μαρία, εδώ, από το μήνυμα ενό τηλεθεατή. Ακριβώς. Που λέει αυτή η κυβέρνηση έχει τη διαφθορά στο πετσίτης. Και, Και το έγινε εννοώ. τίτλος. Ε, τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα έχει διάφορες εδώ αναφορές ο Φιλελεύθερος, τα βλήματα της Αραβίας, όπου τότε θυμόμαστε ότι δεν είχε γίνει κοινοβουλευτικό έλεγχο τελικά. Για το Λόρεν της Αραβίας, λες. το δεν... πάρτι στο προσφυγικό, η ΣΥΡΙΖΑ Μπάνκ, Τράπεζα τική, ΔΕΠΑ Ελφέ και ο Πετσίτης και η ΔΕΗ στα Σκόπια, τα έχει εδώ όλα μαζί ο Φιλελεύθερος και... Το μακρύ χέρι που καταστρέφει επενδύσεις και αποκρατικοποίηση το δάσος το ελληνικό, η αρχαιολογία στον Πειραιά. Για να δούμε την εφημερίδα των συντακτών. Ο εκφυλισμό δεν έχει πάτο. Επικίνδυνα παιχνίδια μηχανισμών στη ΓΕΣΕ με απόντε στου εργαζόμενου. Ορατό ο κίνδυνο διορισμού διοίκηση από το δικαστήριο. Παίζει και αυτό το σενάριο, βεβαίω. Βαγγέλης Μαϊμαράκη, σαφή αποστάσει από την επίσημη γραμμή τη Δημοκρατία για Παυλόπουλο, εθνικά ζητήματα και ακροδεξιά. Και Υπουργείο Εργασία, μέτρα για 14.400 εγκλωβισμένου εργαζόμενου. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Τώρα για τη συνέχεια η Δημοκρατία. Καλώ τα φάγαμε από τι τράπεζε. Στρασίτα το νόμ paper του Πασόκ. Μνημείο Ρεμούλα και Ελαμογιάς, Απίστευτη χειρισμή για τα θαλασσοδάνεια. Φταίει το κράτο που παράνομα μα έκοψε επιδοτήσει. Η φόφη ρίχνει την ευθύνη στο Γιώργο. Λέει σήμερα εδώ η εφημερίδα. Και ε, ο Σάβα Καλεντερίδη. Κοιτά εδώ μία δήλωση του κ. Καλεντερίδη. Έσβησε στο άστρο του Ερντογάν και ανατέλει αυτού του ημάμογλου. Α, έχουν έχουν σπεύσει αρκετοί τι τελευταίε μέρε. Δεν ξέρω τώρα πόσο πρόημο βεβαίω είναι αυτό να πούνε ότι ο είναι ο δεύτερο Ερντογάν. Είναι... Κοίτα, είναι χαρισματικό ο Ιωμάμογλου. Και εκείνο δηλαδή, ξεκινά από την πόλη. Οι κινήσει που έχει κάνει αυτέ τι μέρε δείχνουν ε, ηγετικό προφίλ. Έχει χαρακτηριστικά ηγετικά ο Ιμάμογλου. Τώρα το παιχνίδι μα στην Τουρκία δεν είναι τόσο απλό, Μαριά. Παραμένει χθες... πανίσχυρο ο πρώτο. Βλέπω ο εδώ και μία ακόμη. Από τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη mm -hmm. στην Ελιστάη, σε σχέση με την Οβάρτης και yeah. λέει η εφημερίδα ότι είπε δεν είναι όλοι εξορισμού αθώοι yeah, καλά λέει. μεταξύ oh, άλλων ο κύριος Μητσοτάκη. η, εφημερίδα το εκλαμβάνει αυτό ως αλλαγή τάση σε σχέση με την Οβάρτης. Λέγαμε παλιά, Μαρία, για ορισμένε περιπτώσεις εδώ με το Λίριτζι. Uh, Λέμε αυτοί πρέπει να μπουν όλοι στη φυλακή και με αποδείξει να βγουν έξω. Να μπουν πρώτα μέσα και να αποδείξουν ότι είναι αθώοι για να βγουν. Πριν από ποια οποιαδήποτε... πρώτα μέσα και μετά λε φέρα αποδείξει ότι είσαι αθώο. Για να βγει. Να, Πάμε, Πάμε στην, στην αιστεία λοιπόν. Καραντίνα Ηνωμένων Πολιτειών σε Τσίπρα για τη Βενεζουέλα. Ο Πομπέο αρνήθηκε να δει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και το εδίον του προγράμματο, του Μανώλη Κοτάκη είναι το άρθρο αυτό. Το έγραψε λέει χθε μια ισχυρή δόση με σε ένα βιβλίο του το 2008 με βάση το κλίμα τη εποχή. Η ελεύθερη ώρα τώρα, μέγα θαύμα της Παναγιάς στον Καρατζαφέρη. Συγκλονιστική εξομολόγηση του Προέδρου του Λάος. Για το πώς σώθηκε ο γιος του. του ναι. Αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μπορευτούν με οδηγό το Χριστό, θα χαθεί η πατρίδα. Βλέπω εδώ και τουρκική επίθεση σε ελληνικό νησί με τις ευχές των ΗΠΑ σε περίπτωση που έχεις κάποια αμφιβολία oh, δεν ότι θα έχω, γίνει. τα, γίνει. αυτά. το Πάμε πότε είναι να δούμε. Το, θέμα. το, πότε, ναι. Πάμε την Εσπρέσο. Ντούσε σπίτια που κρύβουν μυστικά για την Ελένη. Τι κρατούν πλέον στα χέρια του οι αρχέ. Από πάνω εκτελεστή του μακρύ έμεινε, έμεινε μια ανάσα από τον τόπο του εγκλήματο. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα. η Μαρίτα δεν φεύγει. Τελικά. Και τι να φύγει, Ρε, εσύ, Μαριά. Όχι, το λέω γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ. Επειδή υπάρχουν κάποιοι σεξιστέ και απαράδεκτοι που αναφέρονται στη γυναίκα με αυτού του χαρακτηρισμού πρέπει να φύγει. Το καταγγείλω, εντάξει. Είναι ικανή για αυτή εδώ. τη θέση που την έχει προσλάβει ο κύριο Μπόλαρη. Αυτό θα είναι το κριτήριο για όλα ναι. σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό σε ρώτησω, επειδή ξέρω ότι έχει κάνει ρεπορτάζ. Ε, Πάμε, Εντάξει. Στη ναι, Μουγκό, ο εκτελεστή του Μακρύ συνελήφθη, ο βούλγαρο πληρωμένο δολοφόνο. Βικτόρια Καρίδα, εύχομαι το χειρότερο για το φωνιά, είπε η σύζυγό του. Και κλείνουμε με ένα Ενισχυμένο το ηλεκτρονικό πλωστάσιο τη ΑΔΕ. Τι προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, η στρατηγική στόχη το 2020. Λοιπόν, σε λίγο με τον Άρη Πορτοσάλη θα σχολιάσουμε όλη τη σημερινή επικαιρότητα. Επίση, θα είναι μαζί μα Σάκη και Χαγιόγλου και ο Δημοσθένη Πάκο για να δούμε όλοι μαζί και να θυμηθούμε όσα αποκάλυψε ή είπε χθε εδώ ο Αντώνη Αραβαντινό για τη μαφία των Φιλανδών. Θα αναλύσουμε φυλιακών. και όλο το αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί έγινε χαμό από χθε το βράδυ με μια ομάδα του λιμενικού που πήγε στην, στα Εξάρχεια να ελέγξει παρανόμου και δέχτηκαν επίθεση με Καλάζνικοφ και τα λοιπά από μια πολύ ισχυρή ομάδα. Μαχαιρώθηκαν δύο λιμενικοί. Μαχαιρώθηκαν δύο, του άρπαξαν όπλα, του πήραν προσωπικά αντικείμενα κλπ. Έχει χοντρίνει δηλαδή η εγκληματικότητα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε λίγο, διαφημίσει και επανερχόμαστε. Πάμε και πάμε Μάς. να δούμε τι εφημερίδε. Πάμε τίποτα λοιπόν. Σπορντέι. Βασιλιάδικο Παναθηναϊκό, απίθανο καλάδη. Μονοπολίτα πρωτοσέλιδα θα το δείτε ο Παναθηναϊκό. Πάμε στο Sport time και τον έκαψε η Αλγύρη. Είδατε πάνω, τρομερό ο Καλάθης. 11 πόντι, αυτό που είπαμε, 12 λοιπόν, <σίλου> 18 assist. <σίλου> Πήρε από το χέρι του Παναθηναϊκό και τον οδήγησε ω έκτο στα playoff. Πάμε και στη live. Το Άκα η καρδούλα που είπαμε, που είδαξαμε και πριν εσεί, ο Βασιλιά, 11 πόντι, 12 ριμπάν, 18 assist, για τον Καλάθη και πάλι, το πρωτοσέλιδο. Το φω τώρα. Τέλο, για το αποτέλεσμα τη Αλγύρη που αφήνει εκτό συνέχεια διοργάνωση τον Ολυμπιακό. Ο κόκκινο πρωταθλητή. Δείχτε στην Τουρκία για φεγγουλή και Σλιμανί ή ε, θα τα θα μεταγραφικά φάλε, του Ολυμπιακού. Τι να κάνει τώρα, έτσι είναι. Εμεί κοιτάμε τι μεταγραφέ τώρα, Μαρία. Και η πράσινη. Την επόμενη από μέρα. Είδες, το δώσω <χει> και μπάσκετ και κοιτάζει την επόμενη μέρα. Το καλό ράφι. <laughs> Πολύ ωραίο που το σύνδρο, την πράσινη για τον Παναθηναϊκό μύθο. Για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Προχωράμε με την ώρα. Ηλεκτρισμένη για κούπα εμονή, αιμονή, μιλάμε για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Γιατί κατά τα φαινόμενα ΠΑΟΚΑΕΚ θα είναι ο τελικό του κυπέλο έτσι. Και κλείνουμε με τη Μέτροσπορτ. Λόκο μπόι, τρελό λεωφορείο, λέω Μάτο, πατάει γκάι στον δρόμο για τον Νταμπλ. Ένα βάσμα για τον Πάο. Ευχαριστούμε Αυτό. πολύ, Αλεξάνδρα. Καλώ ήρθατε, Αλεξάνδρα.